Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονταν μέχρι πριν από λίγη ώρα στο Φαράγγι του Βυρού οι έρευνες για τον εντοπισμό του 60χρονου Άγγλου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν χθες το απόγευμα κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο Ταΐγετος Challenge, στον καθιερωμένο αγώνα δρόμου και αντοχής. Στις έρευνες που γίνονταν κάτω από δύσκολες καιρικά συνθήκες και σε ένα δυσπρόσιτο σημείο, συμμετείχαν πάρα πολλοί εθελοντές και οι αρμόδιες αρχές. Στη μεγάλη εκδήλωση που γίνεται κάθε χρόνο και πραγματοποιήθηκε και φέτος στο Δήμο Δυτικής Μάνης και ονομάζεται Ταΐγετος Challenge 2012, αγώνας δρόμου και αντοχής, συμμετείχαν περίπου 250 άτομα. Το όλο πάντως event έληξε ανησυχητικά, καθότι μέχρι αυτήν την ώρα υπάρχει αγνοούμενος, ένας Άγγλος 60χρονος, με τις έρευνες να εξελίσσονται από χθες και σήμερα από όλους τους εθελοντές και τις αρμόδιες αρχές κάτω από εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες. Είναι πολύ δύσκολη περίπτωση. Είμαστε απάνω στο εξωχώρι, στο Φαράγγι του Βυρού. Ο αθλητής φτάθηκε τελευταία σε αυτό το σημείο, στο ξενοδοχείο Φαράγγι. Ήταν ένα από τα πόστα των αγώνων, κατά τις 1 το μεσημέρι εχθές. Και θεωρητικά θα παίρνει για απέναντι στα τσέρια και θα κατέβαινε προς Καρδαμίλη για να τελειώσει τον αγώνα του. Δεν έφτασε ποτέ στο επόμενο τσέκ, το οποίο ήταν στο πεζινό. Εμείς ενημερωθήκαμε κατά τις 4.30 με 5 ώρα το απόγευμα και από εκείνη την ώρα η όλη ομάδα της Γαίας, περί τα 15 άτομα, είμαστε απάνω στο βουνό και ψάχνουμε και με ορειβατικό εξοπλισμό. Μέχρι τις 2 το βράδυ έβρεχε, είχε χαλάζει, πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες και σήμερα τις 7 το πρωί. Σήμερα έχουν έρθει σε συνδρομή ομάδα της ΕΟΔ Καλαμάτας, πάρα πολλά παιδιά από τη γύρω περιοχή, πυροσβεστική, αστυνομία. Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να βρεθεί ο άνθρωπος και ελπίζουμε σε καλή κατάσταση. Έχουμε και τη σύζυγό του εδώ, η οποία είναι πολύ ψύχρεμη και βοηθάει πάρα πολύ με ό,τι πληροφορία μπορεί να μας δώσει. Έπειρος πολύ και survivor, έκανε πολλά τέτοια στην Αγγλία, δεν είναι κανένας τυχαίος. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Τον Γιώργο Καραμπάτο κατήγγειλε σήμερα για μία σειρά θεμάτων, κάνοντας λόγο για κοροϊδία, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας Δημήτρης Αδαμόπουλος. Αιτία ρήξης αποτέλεσε η ΕΤΑΠ, στην οποία, όπως σημείωσε ο κύριος Αδαμόπουλος, ο κύριος Καραμπάτος συνεχίζει να κινεί τα νήματα. Με σημείο τριβή στην ΕΤΑΠ και με απίστευτες καταγγελίες για το πώς κινούνται τα νήματα πλέον στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας, ξέσπασε πόλεμος. Όλα είναι στον αέρα όσον αφορά τη θητεία της σημερινής διοίκησης, μόλις λίγο καιρό μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, με τον πρόεδρο Δημήτρη Αδαμόπουλο εμέσως πλην σαφώς να καταγγέλει πως παρασκηνιακά ακόμη κινεί τα νήματα ο Γιώργος Καραμπάτος. Ο κ. Αδαμόπουλος το πρωί δεν επέτρεψε στο προσωπικό της αναπτυξιακής εταιρείας του Επιμελητηρίου να εισέλθει στο χώρο εργασίας. Αφού άλλωστε ο Γιώργος Καραμπάτος, πρόεδρος της ΕΤΑΠ έως 31 Τρίτου του 2012, με συγκεκριμένες συμπεριφορές του, με αγνοεί προκλητικά, νομίζοντας ότι η ΕΤΑΠ είναι εντελώς ανεξάρτητη από το Επιμελητήριο, παρότι χρηματοδοτείται από αυτό. Ο κ. Αδαμόπουλος, αφού σημείωσε πως ο Γιώργος Καραμπάτος τον αγνοεί προκλητικά, επισήμανε και το γεγονός της κίνησής του, μία μέρα πριν λήξει η θητεία του στην ΕΤΑΠ, να προσλάβει νέα διευθύντρια. Σας γνωρίζω ότι μία ημέρα πριν λήξει η θητεία του, στις 33 του 2012, ως πρόεδρος προσέλαβε νέα διευθύντρια της ΕΤΑΠ, παρότι υπήρχε ήδη διευθυντής πιστοποιημένος για να λειτουργεί το κέντρο εκπαίδευσης, κάτι που η νέα διευθύντρια δεν είναι. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου σημείωσε στην συνέχεια πως είχε τις διαβεβαιώσεις του Γιώργου Καραμπάτου όσον αφορά την αξιολόγηση του προσωπικού, με την υποσημείωση πως όποιος αποχωρούσε θα πήγαινε στους δρόμους της Ελιάς. Συμφώνησα ότι θα συνεχίσουμε τις υπάρχουσες δράσεις του Επιμελητηρίου και της ΕΤΑΠ, τροποποιώντας όπου χρειάζεται και αξιολογώντας το προσωπικό που εκτός από μία υπάλληλο του Επιμελητηρίου, όλο το υπόλοιπο ανήκει στην ΕΤΑΠ. Όποιος υπάλληλος δεν χρειάζεται θα αποχωρήσει. Ο ίδιος με διαβεβαίωσε ότι όποιον δεν θέλω θα τον πάρει στα γραφεία των δρόμων της Ελιάς. Μου παρέδωσε επίσης το καταστατικό της ΕΤΑΠ που προέβλεπε ότι ο πρόεδρός της αυτοδίκαια είναι ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας. Ο κύριος Αδαμόπουλος συνέχισε σημειώνοντας πως ο απερχόμενος πρόεδρος τον κορόιδευσε, δείχνοντας του άλλο καταστατικό, ενώ ήδη είχε προβεί σε μια σημαντική τροποποίηση για τη διοίκηση της ΕΤΑΠ και μάλιστα προεκλογικά. Βιάστηκα στις 15 Μαρτίου του 2012, πριν από 15 μέρες περίπου, όταν μου έστειλε με την υπάλληλο του λογιστηρίου μια νέα τροποποίηση του καταστατικού της ΕΤΑΠ που την έκανε ο ίδιος τον Οκτώβριο του 2011, εν μέσω της προεκλογικής περίοδου του Επιμελητηρίου,
και που προβλέπει ότι τη διοίκηση της ΕΤΑΠ την ορίζει η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου. Δεν καταλαβαίνω ποια σκοπιμότητα υποκρύπτει η ενέργειά του να μου δώσει στο τέλος Δεκεμβρίου του 2011 εσκεμμένα το προηγούμενο καταστατικό της ΕΤΑΠ και όχι την τελευταία τροποποίηση που μου έδωσε καθυστερημένα στις 15 Τρίτου του 2012. Εκτός και αν ο κύριος Καραμπάτος σκοπεύει να πολιτευτεί στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές και γι' αυτό έχει φορτώσει την ΕΤΑΠ με υπέρμετρο μεγάλο αριθμό υπαλλήλων που πληρώνονται από τις συνδρομές των μελών του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας. Καταληκτικά, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου καυτερίασε τη στάση του Γιώργου Καραμπάτου και σημείωσε πως δεν πρόκειται να δεχτεί τη διόγκωση των άσκοπων και υπερβολικών με σημείο τριβή στην ΕΤΑΠ. Δεν πρόκειται να δεχθώ τη συνέχιση και με απίστευτες καταγγελίες των άσκοπων και υπερβολικών εξόδων του Επιμελητηρίου. Ελπίζω στο μέλλον να πριτανεύσει λογική, αλλιώς θα πράξω τα δέοντα. Ζητώ συγγνώμη από τους επαγγελματίες που θα έλθουν σήμερα να εξυπηρετηθούν στο επιμελητήριο και δεν θα μπορέσουν αφού δεν υπάρχουν υπάλληλοι. Δεν θα είμαστε διακοσμητικά στοιχεία ούτε εγώ ούτε ο πρόεδρος. Σκοπός, όπως σας προείπα, είναι να λειτουργήσει το επιμελητήριο όσο καλύτερα γίνεται. Άλλωστε συμπλέουμε με τον πρόεδρο σε όλα τα θέματα. Και πιστεύω ότι ό,τι ενέργειες παρθούν θα είναι για το καλό των επαγγελματιών της πόλης μας. Πλέον τα πράγματα στο επιμελητήριο κινούνται σε οριακό σημείο, με απίστευτα να είναι αυτά που αποκαλύπτονται, όπως για παράδειγμα η προεκλογική τροποποίηση του καταστατικού της ΕΤΑΠ. Ο κ. Καραμπάτος σήμερα απάντησε τα δικά του και κατήγγειλε συνέχεια αυτό στον κ. Αδαμόπουλο, χαρακτηρίζοντας την σημερινή του ενέργεια ως παράνομη. Λίγη ώρα αργότερα ο κύριος Καραμπάτος πέρασε στην αντεπίθεση και κατήγγειλε τον Δημήτρη Αδαμόπουλο πως παρανομεί, αγγίζοντας και τα όρια της ποινικής ευθύνης. Η ενέργεια του κυρίου Αδαμόπουλου είναι παράνομη και μπορώ να πω αγγίζει και τα όρια του ποινικού νόμου. Ως εκ τούτου λοιπόν αυτά τα θέματα να αποφασίσουν είναι αρμόδια τα όργανα του Επιμελητηρίου, η Ειδικού Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο. Με θάματα να αναφέρονται από τον Δημήτρη Αδαμόπουλο, ο πρώην πρόεδρος πάντως σημείωσε πως τα πράγματα τώρα έχουν αλλάξει και πως όποιες αποφάσεις σε τέτοιες ενέργειες τις παίρνει η Διοικητική Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο. Αλλά για οποιαδήποτε όμως αλλαγή που θα μπορεί να προκύψει, αυτό δεν καθορίζεται και δεν είναι ευθύνη του πρόεδρου του Επιμελητηρίου, αλλά είναι ευθύνη της Ειδικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο κ. Καραμπάτος αμέσως πλην σαφώς τόνισε πως ο πρόεδρος είναι διακοσμητικός, αφού δεν μπορεί να αποφασίσει ο ίδιος σχεδόν για τίποτε μετά τις τροποποιήσεις του και προχώρησε και ένα βήμα παραπάνω, υπογραμμίζοντας πως ο κ. Αδαμόπουλος δεν έχει ακόμα καταλάβει τι γίνεται. Αυτό και μόνο δείχνει ότι ο κ. Αδαμόπουλος δεν έχει καταλάβει πώς λειτουργεί το επιμελητήριο. Για τίποτα δεν αποφασίζει ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, εάν δεν υπάρχει προηγούμενα η απόφαση της Ειδικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν είναι υπόθεση του πρόεδρου, είναι απόφαση των οργάνων του επιμελητηρίου. Άρα, τις όποιες αντιρρήσεις, τις όποιες προτάσεις έχει ο κ. Αδαμόπουλος, τις απευθύνει στη Ειδικής Επιτροπή καταρχήν και μετά στο Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν είναι δική του αρμοδιότητα ούτε να αξιολογήσει, ούτε να αποφασίσει το πώς θα λειτουργήσει η ΕΤΑΠ ή το επιμελητήριο. Ο κ. Αδαμόπουλος έχει μια απέτηση να είναι πρόεδρος της ΕΤΑΠ. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Αυτό δεν μπορεί αυτό το πράγμα να θεωρείται νόμιμο και δίκαιο τη στιγμή που η Ειδικής Επιτροπή αποφασίζει για το ποιος θα είναι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτά που λέει ο κύριος Αδαμόπουλος, δεν σας απαντώ τι λέει ο κύριος Αδαμόπουλος, δεν με ενδιαφέρουν. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά που λέει ο κύριος Αδαμόπουλος. Εγώ σας λέω το εξής, ότι σας είπα, ότι αυτά που λέει ο κύριος Αδαμόπουλος είναι ανακρίβειες. Αυτό σας κάνει. Ακριβώς. Είναι ανακρίβειες. Εμείς πάντως καταλάβαμε και μάλιστα καλά, αφού ο κύριος Καραμπάτος φαίνεται πως συνεχίζει να κινεί τα νήματα, προχωρώντας σε αλλαγές προσώπων μία ημέρα πριν τη λήξη της θητείας του, επικαλούμενος τη συλλογικότητα για να λαμβάνονται αποφάσεις και προχωρώντας ακόμη και προεκλογικά σε τροποποιήσεις καταστατικών όπως στην περίπτωση της ΕΤΑΠ. Σήμερα αυτή τη στιγμή θα βγει το καινούργιο Προεδρείο που θα βγάλει Ειδικούς Επιτροπή του Επιμελητηρίου. Μέχρι 31 Τρίτου ήμουν εγώ. Και μέσα στα όρια του νόμου και των ευθυνών μου έπρεπε να καλύψω τη θέση της Διευθύντριας Σπουδών. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο βρήκαμε μία κυρία η οποία είναι από την Καλαμάτα, η καταγωγή της, και είχε μια τεράστια εμπειρία γιατί εργαζόταν πριν στο ΚΕΚ Δήμητρα, που είναι το πρώτο ΚΕΚ στην Ελλάδα. Ο κ. Αδαμόπουλος ανταποκρίθηκε στο πλαίσιο αρχών που είχε βάλει ο συνδυασμός μας και κάναμε μια συμφωνία ότι θα συνεχιστεί το έργο που είχε παραχθεί και φυσικά κάθε φορά, κάθε χρόνο αξιολογούμε όλο το προσωπικό και τη δραστηριότητα του επιμελητηρίου και στο πλαίσιο αυτών ή αυξάνουμε τις υπηρεσίες ή τις μειώνουμε. Αλλά και πάλι σας λέω
ότι αυτό δεν είναι ευθύνη του εκάστοτε Προέδρου, είναι ευθύνη των οργάνων της διοίκησης του επιμελητηρίου. Αυτοί αποφασίζουν αν κάποια υπηρεσία μας είναι χρήσιμη ή δεν είναι χρήσιμη. Άρα λοιπόν αυτή μπορεί να αξιολογήσει το προσωπικό και όχι ο εκάστοτε Πρόεδρος. Υπάρχει μηχανισμός. Ισχύει ότι τον Οκτώβριο του 2011 έγινε τροποποίηση του καταστατικού του επιμελητηρίου που προβλέπει ότι η διοίκηση σε ΕΔΑΠ θα ορίζεται από τη διοίκηση. Ακριβώς. Είναι αυτό παράνομο, είναι παράλογο. Τον Οκτώβριο είναι έτσι. Τον Δεν έχει να κάνει με προεκλογική περίοδο. Γιατί τον Οκτώβριο μήνα δεν ξέραμε εμείς ποια θα είναι η νέα διοίκουσα επιτροπή. Ναι, αυτό. Καλά, είναι σε προεκλογική περίοδο. Έτσι. Δεν έχει σημασία. Στις τελευταίες εκλογές στηρίξατε τον κύριο Αδαμόπουλο για την Προεδρία. Ο συνδυασμό σας. Μετά από τη σημερινή εξέλιξη. Τίθεται θέμα για την στήριξη του κύριου Αδαμόπουλου. Πριν από λίγο τον καταγγείλατε για πάρα. Αυτά είναι θέματα του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν είναι θεματικό. Εγώ είμαι απλό, είμαι ένα μέλος. Ακούστε. Είσαστε επικεφαλής συνδυασμού. Δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτό, γιατί δεν είμαι εξειδικευμένος για να σας απαντήσω. Δεν είμαι εξειδικευμένος. Για να καταγγείλετε όμως τον κύριο Αδαμόπουλο για παράνομες πράξεις, δηλαδή να στηρίξετε παράνομες πράξεις. Εγώ εκτιμώ αυτή τη στιγμή, εγώ, σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν εκπροσωπώ κάποιον, σαν απλό μέλος του Επιμελητηρίου, λέω τη γνώμη μου. Και η γνώμη μου είναι ότι ο κύριος Αδαμόπουλος ξεπέρασε τα όρια του νόμου και έκανε κακό στον επιμελητηριακό θεσμό. Ακούσαμε λοιπόν το τι έγινε σήμερα και πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Καλησπέρισουμε εμείς τον Νίκο Μπελογιάννη, το Διευθύνων Σύμβουλο της Τηλεόρασης ΠΕΣΤ και τον Θανάση Τσαμούλη, το Διευθυντή της Εφημερίδας Φωνή. Καλησπέρα και στους δύο. Θανάση, να ξεκινήσω με σένα, γιατί κυριολεκτικά δεν ξέρω αν ανήκουν στα όρια του κόμικου τραγικού τα όσα συμβαίνουν. Σίγουρα μιλάμε όμως για κάποιες αποκαλύψεις με βάση τα όσα σημείωσε και τόνισε σήμερα ο κ. Αδαμόπουλος, μιλώντας για τα όσα εξελίχθηκαν όχι στο προσκήνιο αλλά στο παρασκήνιο ουσιαστικά από τον κύριο Καραμπάτο, που φαίνεται πως κινεί τα νήματα και έχοντας στο σημείο τριβής της όλης υπόθεσης την ΕΤΑΠ. Την περίφημη πλέον ΕΤΑΠ, η οποία έχει τους 16 υπαλλήλους και με δύο υπαλλήλους έχει μείνει το επιμελητήριο Μεσσηνής και καταλαβαίνει κανείς τι συμβαίνει. Έναν από ό,τι λέει εδώ το δελτίο τύπου. Έναν έχει το επιμελητήριο, λέει. Από μία υπάλληλο του επιμελητηρίου, όλο το υπόλοιπο προσωπικό είναι στην ΕΤΑΠ, λέει ο κ. Αδαμόπουλος. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είναι μία πολύ θλιβερή εξέλιξη, η οποία με φνηδίασε και εμένα, δεν περίμενα τόσο γρήγορα να επαληθευτώ. Δεν λέω να δικαιωθώ, γιατί εν πάση περιπτώσει η δικαίωση για ό,τι συνέβαινε στο επιμελητήριο, νομίζω ότι είχε έρθει για μένα με τις εκλογές και με όσα είχαμε πει. Τώρα επαληθεύονται όλες αυτές οι εκτιμήσεις, τις οποίες είχα κάνει από το πρώτο βράδυ την ώρα της συνεδρίας του Συμβουλίου, περί συνεταιρισμού, περί υπογείων διαδρομών και όλων των σχετικών. Τελικά, τα συνεταιράκια στο επιμελητήριο δεν τα βρήκαν. Και προφανώς δεν τα βρήκαν στους λογαριασμούς. Γιατί οι λογαριασμοί είναι στην ΕΤΑΠ. Όλη αυτή η εξέλιξη βέβαια με τις τροποποιήσεις των καταστατικών, η οποία έχει γίνει προσφυλέστατη τακτική για τον κύριο Καραμπάτο, πιστεύω ότι στα καμιά δεκαριά χρόνια που είναι η ΕΤΑΚ πρέπει να έχει αλλάξει και ένα δεκαριά φορές το καταστατικό. Το έχει κάνει δηλαδή πολύ πιο γρήγορα, αλλάζει το καταστατικό της ΕΤΑΠ ο κύριος Καραμπάτος από ό,τι αλλάζει σόβρακα. Προεκλογικά, ναι. Αυτό φανερώνει κάποια σκοπιμότητα για να γίνει μια αλλαγή. Ναι, προσπαθούσε να προβλέψει τα πάντα ο κύριος Καραμπάτος. Είχε αποσυνδέσει το διπορικό των δρόμων της Ελιάς από το επιμελητήριο. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο Ομφάλιος Λόρος ήταν το επιμελητήριο, έτσι φτιάχτηκε, έτσι έκανε. Τώρα είναι μαγαζί του κυρίου Καραμπάτου και προφανώς με τις ιστορίες αυτές με την ΕΤΑΠ ο κύριος Καραμπάτος, επειδή έχει και το ψαχνό, το οικονομικό, ήθελε και αυτό, δεν τον ικανοποιεί ο κύριος Αδαμόπουλος, ήθελε να το διαχειρίζεται ο ίδιος. Προφανώς, διότι εφόσον έχει κάνει τροποποίηση και λέει ότι δικούσε επιτροπή να εκλέξει τον πρόεδρο, πάει ο κύριος Καραμπάτος τώρα με την πλειοψηφία και παίρνει ας πούμε τον πρόεδρο ή γίνεται ο ίδιος ή βάζει κάποιον άλλον και καθιστά με αυτόν τον τρόπο απονευρώνει πλήρως το συνεταίρο του στο επιμελητήριο τον κύριο Αδαμόπουλο και τον καθιστά πρόεδρο μαριονέτα. Όπως τον είχα πει και τότε και είχε σημώσει μάλιστα να πω. Λοιπόν, με αυτή τη λογική επίσης μέσα από το δελτίο τύπου ο κύριος Αδαμόπουλος ομολογεί ουσιαστικά όλα όσα τον είχα κατηγορήσει τότε. Δηλαδή, ότι έχει συμφωνήσει στο παρασκήνιο, για δράση τα λέει ότι συμφώνησα για τούτο, συμφώνησα για τα άλλο μέσα κλπ. Ερήμην του επαγγελματικού κόσμου. Και αυτό είναι το λυπηρό, ότι 3.000 άνθρωποι που πήγαν στο επιμελητήριο είδαν μια θλιβερή παράγκα να στείνεται στο επιμελητήριο
με στόχο τη διαχείριση των προγραμμάτων και όλων αυτών χωρίς να τηρούνται οι στοιχειώδεις προϋποθέσεις δημοκρατίας και διαφάνειας. Υπήρξε ένα εκλογικό αποτέλεσμα στο επιμελητήριο, κανένας από αυτούς τους κυρίους δεν το σεβάστηκε, να καθίσουν να συζητήσουν όλοι οι συνδυασμοί, να αποδεχτούν την πρόταση που είχε κάνει ο κύριος Γκούμαρ για κοινή συνενετική και των τριών συνδυασμών διοίκηση, η οποία ανάλογα με τη δύναμη που είχε πάρει στο επιμελητήριο να διαχειριστεί την τύχη του επιμελητηρίου στις εποχές κρίσης, όπως ήταν κοινή απέτηση του επαγγελματικού κόσμου. Και έτσι φτάσαμε σε αυτό το θλιβερό κατάντημα και τέτοια. Εν πάση περιπτώσει πιστεύω ότι κρύβει πολλά η ιστορία. Και αν τώρα είναι μεγάλη εβδομάδα και λόγω παθών δεν ξέρω αν λειτουργούν και πολύ τα εισαγγελικά γραφεία, νομίζω ότι από τη Δευτέρα, Τρίτη του Πάσχα θα πρέπει να τους καλέσει ο εισαγγελέας να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα, εν πάση περιπτώσει. Γιατί υπάρχει μεγάλη οσμή από σκάνδαλα από την όλη ιστορία αυτή. Πάντως, κύριε Μπελογιάννη, εδώ μιλάμε ουσιαστικά για αποκαλύψεις, όχι μόνο από την στάση του κυρίου Αδαμόπουλου, ο οποίος σήμερα δεν άντεξε κάτω από το καθεστώς των συνθήκων που ζούσε στο επιμελητήριο Μεσσηνίας από ό,τι διαφάνει, αλλά και τα όσα αναφέρει ο κύριος Καραμπάτος συνέχεια στην απάντησή του. Ο ίδιος κατηγορεί για παρανομίες. Παράνομη πράξη χαρακτηρίζει αυτή του κυρίου Αδαμόπουλου, την σημερινή. Μάλιστα, αγγίζει τα όρια της ποινικής ευθύνης, τόνισε χαρακτηριστικά ο πρώην πρόεδρος, ο οποίος φαίνεται ότι έχει άποψη για όλα, αλλά λίγο πολύ τα βάζει με τη συλλογικότητα στο τέλος όταν του ζητάμε να μιλήσει για το τι πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα. Αυτό που έχω να πω, κύριε, εγώ για να ξεκινήσω μια σειρά από κάποια πράγματα που θέλω να πω, είναι ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή. Και όπως είπαμε και στις εκλογές, ο κόσμος, πολύ σωστά επισήμανε ο Θανάσης, ότι 3.000 άνθρωποι ήρθαν να αλλάξουν σελίδα στο επιμελητήριο. Γιατί κάτι δεν τους κόλλαγε καλά, γιατί κάτι δεν θέλουν να συνεχιστεί αυτό το καθεστώς. Για τον ΑΒ λόγο, το αποτέλεσμα το οποίο εξέφρασε ο επιχειρηματικός κόσμος της Μεσσηνίας ήταν η συνδιοίκηση. Η συνδιοίκηση όμως πάντα με το φως της διαφάνειας. Δυστυχώς, όχι να παληθευτούμε, ήταν σίγουρο θα παληθευτούμε αυτό, τι να μην ευλογήσουμε τα γένια μας, όλος ο κόσμος το λέγει αυτό το πράγμα. Ο κύριος Αδαμόπουλος πολύ γρήγορα σταμάτησε να κάνει τη μαριονέτα που τον θέλανε κάποιοι. Κάποιοι τον θέλανε για μαριονέτα. Ευτυχώς ο άνθρωπος αντέδρασε. Αντέδρασε και προς τη μήνυ του αντέδρασε. Δεν ξέρω τώρα τι κρύβεται πίσω από αυτά τα πράγματα, από το αυτό που φαίνεται στην αρχή. Τώρα, το θέμα της συναλλαγής αυτής της οποίας έχει γίνει, επισημαίνω μόνο κάτι. Ότι όπως καταγγέλει ο κύριος Αδαμόπουλος, τον Οκτώβρη άλλαξε το καταστατικό της ΕΤΑΠ ο κύριος Καραμπάτος προκειμένου να διασφαλίσει το παιδί του και το επίμαχο σημείο αυτό της ΕΤΑΠ. Το οποίο, από ό,τι θυμάσαι, Θέμη Γεωργία Αναγνωστόπουλο έχει κάνει πάρα πολλά ρεπορτάζ για αυτό το θέμα και την πέταξε έξω κυριολεκτικά ο κύριος Καραμπάτος όταν πήγε να ψάξει πιο μέσα την ΕΤΑΠ από το επιμελητήριο που την πέταξε έξω. Αυτό το ίδιο θέμα που έκανε με τον Γιώργο τον Κούμα, δηλαδή να εμφανίσει παραμονές των εκλογών, παραμονές δηλαδή, την ώρα που θα αποφασίζει η κάλπη ποιος θα είναι πρόεδρος, να αποφασίσει ότι τελικά ο Κούμας κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είναι μέσα στον εκλογικό κορμό αυτόν τον οποίο θα βγει από το συνδυασμό μας. Με τον ίδιο τρόπο αυτή τη στιγμή πασάρει τη διευθύντρια στον κύριο Αδαμόπλο και ο κύριος Αδαμόπλος βέβαια φυσιολογικά αντιδρά. Αυτό που θέλω να πω είναι μια πολύ έξυπνη κίνηση του κύριου Καραμπάτη. Ο Καραμπάτη την κάνει για δεύτερη φορά. Εγώ ρωτώ τον κύριο Μαρκόπλο, τον κύριο Μπομπόνι, τον κύριο Σαραντέα, που είναι στη Διοικητική Διοικούσα Επιτροπή. Αυτή είναι κατάσταση. Αυτή τη στιγμή έτσι εκπροσωπούμε το επιμελητήριο. Εκτός από μένα που έχω προβλήματα, έχουν και οι άλλοι προβλήματα. Έτσι και ο κόσμος αυτός μας βλέπει. Έτσι διοικούμε το επιμελητήριο. Με αυτόν τον τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο να συγκαλύπτουμε αυτή τη στιγμή τέτοια πράγματα. Να συγκαλύπτουμε μια διαφάνεια η οποία δεν την κλειδώνουν και την κρατάνε μέσα στα σεντούκια προκειμένου να δει ο κόσμος τι γίνεται. Το επιμελητήριο που έχει δύο άτομα προσωπικό. Δύο άτομα έχει, κύριε Καναλόπλε. Δύο άτομα προσωπικό και η ΕΤΑΠ η οποία έχει 19 άτομα προσωπικό. 19 άτομα προσωπικό. Δηλαδή δεν πρέπει να έχει σχέση το επιμελητήριο, ο πρόεδρος του επιμελητήριου με την ΕΤΑΠ, η διοικούσα επιτροπή. Και θα πω κάτι άλλο. Δεν έπρεπε να αποφασίζει το επιμελητήριο για την ΕΤΑΠ
όλο το διοικητικό συμβούλιο του μιλητηρίου. Το όχι μόνο η διοικητική επιτροπή, την οποία το... την ελέγχει ο κ. Καραμπάτος. Το πακέτο είναι εκεί, είναι στην ΕΤΑΠ, έτσι. Βέβαια. Όπως έχουμε ξαναπεί. Η διοικούσα επιτροπή, η οποία δεν πρέπει να αποφασίσει μόνη της για το επιμελητήριο το οποίο, για την ΕΤΑΠ, η οποία διαχειρίζεται 500.000 ευρώ το χρόνο. Για να τα ακούει ο κόσμος σε τέτοιες εποχές. 500.000 ευρώ το χρόνο διαχειρίζεται η ΕΤΑΠ. Και θέλει ο κύριος Καραμπάτος. Συν και από τα προγράμματα ορισμένα. Συν και από τα προγράμματα ορισμένα. Και θέλει και με 29 άτομα προσωπικό και θέλει ο κύριος Καραμπάτος να τη διοικεί το επιμελητήριο, να τη διοικεί η διοικούσα επιτροπή, η οποία είναι δική του τώρα. Γι' αυτό έβγαλε τον κύριο Αδαμόπλο. Και γι' αυτό ο κύριος Αδάμοπλος τώρα αυτή τη στιγμή αντιδρά. Και έχει δίκιο που αντιδρά. Δεν μπορεί ο πρόεδρος του επιμελητηρίου δηλαδή να είναι πρόεδρος μαριονέτα και μπουζού στο επιμελητήριο με δύο υπαλλήλους. Να μην διαχειρίζει τα λεφτά και να διαχειρίζει τη διοικούσα επιτροπή. Επειδή ο κύριος Καραμπάτος άλλαξε τον νόμο τώρα που έφυγε. Για να προλάβει. Κοίταξε, για τον κύριο Αδαμόπουλο όμως δεν ισχύει αυτό, γιατί είναι στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα. Σωστά. Όταν ο κύριος Αδαμόπουλος πήγε να κάνει συμφωνία εγκρυπτό με τον κύριο Καραμπάτο, μπορεί να μας πει ποια θέματα του έθεσε και ποια έχουν έρθει στο Συμβούλιο μέχρι τώρα. Εγώ περιμένω να δω την αγγελία για να πάω να πάρω την ταλίκα. Ναι. Για να πηγαίνω να κοιμάμαι. Γιατί δεν έχω σπίτι, να κοιμάμαι στην ταλίκα των δρόμων της Ελιάς. Πού είναι, εδώ το μαγαζί άλλαξε. Άλλαξε και διεύθυνση. Είναι αυτό. Δεύτερον, οι συνδρομές στο επιμελητήριο, επειδή δεν μπορεί να πληρώσει ο κόσμος. Ο κ. Καραμόπουλος είχε βγάλει τουντούκα και έλεγε ότι πάει και 10 ευρώ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ψήφισε για να παρακάμψει τον Επίτροπο του Ελεκτικού Συνεδρίου, όπως γινόταν και παλιότερα, ψήφισε μία και έξω χρηματοδότηση στην ΕΤΑΠ, για να μην έχει λόγο μετά το επιμελητήριο, όπως είπε η διοίκηση, για τα 500.000 ευρώ, και να έχει λόγο η ΕΤΑΠ. Την ΕΤΑΠ λοιπόν τη διασωλήνωσε ο κύριος Καραμπάτος με το καταστατικό το δικό του, με το μαγαζί το άλλο, και θέλει να βάλει τη δικούς επιτροπή τώρα εκεί κάποια άλλη μαριονέτα και να κάνει τη δουλειά. Να τους πούμε αυτούς και τους ξαναλέω, Θανάση. Αυτά τα πράγματα είναι παραφύση πράγματα. Πρέπει να μπει ο εισαγγελέας. Και αν δεν προλαβαίνει τη Μεγάλη Εβδομάδα, την Τρίτη του Πάσχα. Υπάρχει πάντως και ένα ηθικό θέμα, έτσι. Πολύ σωστά, εγώ θέλω να πω. Ναι, Θεμή. Αυτό το οποίο, και αυτό το οποίο καταγγέλλει, εγώ ξαναλέω, η διοικούσα επιτροπή, η οποία αυτή τη στιγμή την καθοδηγεί ο κύριος Καραμπάτος, αποτελείται από τον κύριο Μαρκόπλο, από τον κύριο Σαραντέα και από τον κύριο Μπομπόνι. Υπάρχει θέμα ευθύνη. Αυτοί δέχονται να κάνουν αυτό το πράγμα. Δεν δέχεται ο Αδαμόπλος και δέχονται αυτοί. Α φούνεξε στον κόσμο να του πούνε αυτά τα πράγματα. Εγώ και του λέω Καραμπάτος να ψηφίσουν. Εγώ γι' αυτό μιλάω ότι υπάρχει ένα θέμα ηθικής. Και κάτι άλλο τώρα εδώ πέρα, το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Ο ίδιος με διαβεβαίωσε, λέει, τον όποιον δεν θέλω, για την ετάπο όταν του είχε πει, είχαν κάνει τη συναλλαγή, θα τον πάρει στα γραφεία των δρόμων της Ελιάς. Δηλαδή, τι βιολί είναι αυτό. Ο δρόμος Ελιάς ή ΜΚΟ, γεμίσαμε ΜΚΟ εδώ. Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργανώσεις. Ο κύριος Καραμπάτος δεν έχει δουλειά και έχει ΜΚΟ. Τι ξεφτυλισμένα πράγματα είναι αυτά. Έχει ΜΚΟ. Δηλαδή έχει τη ΜΚΟ και προσλαμβάνει όποιον θέλει από το μελητήριο από την ΕΤΑΠ. Τι ΜΚΟ, τους δρόμους του λαδιού που τους πλήρωσε το μελητήριο. Ναι. Που μας έβγαλε, να μην πω τώρα και κανένα βαριά κουβέντα, όλο το δρόμο με τα μηχανάκια με το ένα με το άλλο να τριγυρνάει, να φέρνει τόσο κόσμο μαζί του. Να κουβαλάει όλο τόσο κόσμο μαζί του που σκοτώθηκε και συγχωρεμένος ο άνθρωπος μέσα σε αυτό το όραμά του. Και μας λέει ότι είναι δική του επιτροπή και μας λέει ότι την έχει κάνει οργανισμό. Τι είναι ΜΚΟ. Τότε να γίνω και εγώ πρόεδρος του μελητήριου και μετά από 45 χρόνια να κάνω μια ΜΚΟ την οποία θα την πληρώσω στο μελητήριο και να διοικώ και να προσλαμβάνω ποιον θέλω. Και η οποία βεβαίως να πούμε ότι μπαίνοντας στην εργολαβία της κοινοφελούς εργασίας ως ΜΚΟ θα πάρει και καμιά 150.000 και διοικεί. Και του έχουν δώσει κάτι από την πίσω πόρτα να διαχειριστεί και τις προσλήψεις τώρα από τους Δήμους και πάνε οι Δήμοι και τον παρακαλάνε. Αυτό λέω. Και αυτό ο Νίκας, ο Καφαντάρης και ο Αναστασόπλος και τον παρακαλάνε πίσω από τον Καραμπάτος. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Η προμήθεια είναι της τάξης των 150.000 για το διάστημα αυτό της πεντάμινης εργασίας για τους δρόμους της Ελιάς. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα ηθικό τεράστιο. Τεράστιο. Δεν μπορεί δηλαδή ξαφνικά να γίνεται αυτό το πράγμα και ο κύριος Καραμπάτος να μεταφέρει. Εγώ είχα χρησιμοποιήσει τότε, ας πούμε, τις υπόγειες διαδρομές και τους σωλήνες, αλλά εδώ βλέπω διασωλήνωσεις κάτω από την πόλη. Εδώ πέρα μιλάμε για δίκτυο. Δεν υπάρχει όχι. Και αναρωτιέμαι. Για εξελιγμένο δίκτυο. Αναρωτιέμαι πραγματικά αν οι 21 που επιλέξαμε όλοι εμείς οι 3.000, να μην πω τίποτα χειρότερο, αν φοράνε παντελόνια τουλάχιστον. Να βγούνε και να μας πούνε ή να έρθουν, εν πάση περιπτώσει, να τους ανακρίνουμε.
σε ένα στάδιο να μας πούνε τι έγινε. Ποιος, πού είναι ο απολογισμός? Ποιος την ελέγχει αυτή την εταιρεία? Ποιος την έλεγξε και δίνει λογαριασμό? Ποιος αποφασίζει ποιοι θα προσλαμβάνονται, ποιοι θα απολύονται, ποιοι θα πηγαίνουν στα ταξίδια, ποιοι θα παίρνουν μονούς, ποιοι θα παίρνουν διπλούς μισθούς, ποιοι θα παίρνουν παραστατικά, ποιοι θα παίρνουν πανοπρίκια, ποιοι θα παίρνουν τις μελέτες, ποιοι θα παίρνουν τις εκδόσεις, ποιοι θα παίρνουν τα κερατά στους ατράγια, τι άλλο να πω δηλαδή. Εγώ να πω μια κουβέντα. Υπάρχει επιμελητήριο ή δεν υπάρχει διαφορετικά? Δεν υπάρχει. Πού υπάρχει, υπάρχει επιμελητήριο? Πιέστε το διαφορετικό. Να υπάρχει επιμελητήριο. Μια παράγκα υπάρχει. Και ντρέπομαι που το λέω και όπως πιστεύω και άλλοι συνάδελφοι οι οποίοι μας βλέπουν και μας ακούνε και όλος ο κόσμος, οι οποίοι ανήκουμε σε αυτήν την παράγκα. Και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Για τη στιγμή αυτή ο κύριος Καραμπάτος έχει μια πολυτελή γραφεία για τους δρόμους του Λαδιού και της Ελιάς, διαφημίζει με ένα ωραίο μπανεράκι στο site της Ελευθερίας τους δρόμους του Λαδιού και της Ελιάς, και ξέρετε ποιο είναι διοικητικό συμβούλιο στη ΜΚΟ αυτή? Αυτός και αυτή και η κυρία Μαριλένα Κατσιλιέρη, η οποία πληρωνόταν σαν διεθνολόγος από το μελητηρίο 1.500-3.000 ευρώ και τέτοια. Αυτή είναι η διαφάνεια του Καραμπάτου. Και η οποία είπε για τους επαγγελματίες όλους όταν έγιναν οι εκλογές και λοιπά, τέτοιοι βλάχοι που είναι οι μεσίνοι, έτσι ψήφισαν, λέει, να πούμε και λοιπά. Λοιπόν, πάντως, πραγματικότητα, πέρα από το ηθική στάξη ζήτημα που υπάρχει και για τους συμβούλους του επιμελητηρίου, υπάρχει ένα ηθική στάξη ζήτημα και για τον κόσμο που βρέθηκε στις κάλπες. Υπάρχει σίγουρα και νομική στάξη ζήτημα, είτε έτσι όπως το έφερε ο κύριος Καραμπάτος, είτε έτσι όπως το έφερε ο κύριος Αδαμόπουλος, γιατί φαίνεται ότι κάποιος κοροϊδεύει κάποιον και όλοι μαζί κοροϊδεύουν τον κόσμο. Που έφτασε στο σημείο στο να πιστέψει ότι κάτι πάει να αλλάξει το επιμελητήριο, αλλά μέσα μόλις 3 μήνες, ίσως και λιγότερο, φανερώνεται ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει και ότι πάμε από το κακό προς το χειρότερο. Αυτό συμβαίνει για δεν σεβαστήκαμε το αποτέλεσμα το οποίο μας έδωσε ο κόσμος. Η πρόταση του ψηφιασμού του επιμελητήριου ήταν σαφή. Έχουν υπάρξει και πράξεις στο παρασκήνιο. Φαίνεται ότι ο κύριος Καραμπάτος, όταν προεκλογικά πήγε και άλλαζε το καταστατικό της ΕΤΑΠ και άλλο καταστατικό. Το έχει αλλάξει, όπως είπε ο Θανάσης, 30 φορές. Από το 2009 που έχει φτιάξει, το 2008 που φτιάξει την ΕΤΑΠ, το έχει αλλάξει. Αν θα σας βγάλω. Άλλο καταστατικό, λέει ο κύριος Αδαμόπουλος, του Πάσα. Το έδωσε, ναι. Άλλο καταστατικό του Πάσα. Τώρα τη συμφωνία του έδωσε άλλο καταστατικό. Που του έδειχνε ότι θα είναι ο ίδιος. Ναι, και του λέει ότι θα έχεις εσύ την πλειοψηφία, του λέει, και θα βάλεις αυτούς και ξέρω εγώ τι προβλέπει το καταστατικό κλπ. Και στις 15 Μαρτίου. Του παρουσίασε το καταστατικό το οποίο είχε τροποποιήσει, δεν το είχε αποκαλύψει στο τέλος Δεκεμβρίου και το αποκάλυψε στις 15 Μαρτίου. Αλλά ξέρεις τι σημαίνει αυτό για τον κύριο Αδαμόπουλο? Είναι αυτό που λένε, άλλοι μου δείξες και άλλοι μου πήξες. Λοιπόν. Ας πρόσεχε ο κύριος Αδαμόπουλος και ας κάνει τώρα χαρακίρι, διότι αποποιήθηκε όλες τις προεκλογικές του θέσεις, έγινε μαριονέτα του Καραμπάτου. Και ειδού το αποτέλεσμα. Βέβαια. Να αποκαλύψει τι έχει γίνει και να αποκαλύψει τι του έχει πει ο Καραμπάτος. Διότι αυτή τη στιγμή εκτιμώ ότι αυτή τη στιγμή με αυτή τη διαμάχη η οποία άνοιξε θα μάθει πολλά ο κόσμος και επιτέλους θα γίνουμε για καλύτεροι. Πρέπει να γίνουμε καλύτεροι όλοι. Και όχι μέσα στο σκοτάδι να κρύβονται τα πάντα, να ανοίγονται ΜΚΟ. Αυτό το πράγμα που έχει ανοίξει με τη ΜΚΟ. Οποιοσδήποτε θέλει να ανοίξει ΜΚΟ. Άλλος ανοίγει ΜΚΟ για τους δρόμους του Λαδιού. Άλλος ανοίγει ΜΚΟ για τα κάστρα. Άλλος ανοίγει ΜΚΟ για τα βουνά. Άλλος ανοίγει για το μεσηνιακό κόλπο και παίρνει λεφτά από το κράτος. Για τα λένε αυτά πράγματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα άλλο θέμα μαζί. Απίστευτα και δυστυχώς ελληνικά είναι τα όσα σημειώθηκαν την περασμένη Πέμπτη στη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου. Με νέο ντοκουμέντο να προκαλεί, αν μη τι άλλο, έντονο προβληματισμό και όχι μόνο. Σε αυτό, με στεντόρια φωνή, μια γυναίκα ακούγεται ξεκάθαρα να προτρέπει κάποιους, τονίζοντας σκοτώστε τους. Με τη φράση αυτή, προφανώς, να μην είναι να αποτελεί απλώς μια εκδήλωση απλής αγανάκτησης ενός πολίτη. Κι όμως, αυτή η γυναικεία στεντόρια φωνή που προτρέπει κάποιος που προφανώς εκείνη ξέρει καλά να προκαλέσουν μακελιό, ήχησε στη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη, όταν και την περασμένη Πέμπτη προκλήθηκε ένταση με αφορμή την πρόταση του Περιφερειάρχη για λήψη απόφασης αναφορικά με τη μονάδα βίου αερίου στην Μαντινία στην επικεντρωμένη διοίκηση. Το νέο ντοκουμέντο προκαλεί αίσθηση και έντονο προβληματισμό, με πολλά ερωτήματα να παραμένουν αναπάντητα, καθώς τα όσα ακούστηκαν και ειδικά η ξεκάθαρη προτροπή της γυναίκας που εκτός ορίων φώνασε «σκοτώστε τους», να θυμίζουν τριτοκοσμικές χώρες και καταστάσεις που σίγουρα δεν ταιριάζουν στην Ελλάδα, τη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία και τον πολιτισμό. Η παρέμβαση της δικαιοσύνης κρίνεται άμεσα επιτακτική.
Είναι αυτή λοιπόν μια δικαιολογημένη αγανάκτηση κατοίκων εν ώψη της λήψης μιας απόφασης για μονάδα βιοαερίου ή κάτι περισσότερο, μήπως ένα οργανωμένο σχέδιο με ξεκάθαρη την προτροπή «σκοτώστε τους»? Να περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα αποφανθεί η δικαιοσύνη και αν θα υπάρχει άμεσα εισαγγελική παρέμβαση. Ακόμα δεν μπορούμε να το πιστέψουμε, τουλάχιστον ούτε σαν ήχο ούτε σαν εικόνα αυτό που είδαμε. Και κύριε Μπελογιάννη, ήσασταν την προηγούμενη εβδομάδα στην συνεδρίαση αυτή. Ήταν όλα αυτά που δεν μπορούσε να καταγράψει η κάμερα, ήταν όλα αυτά που δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι θα συνέβαιναν ποτέ σε ένα τέτοιο θεσμό. Ήταν όλα αυτά που ξεφτυλίζουν σήμερα την κοινωνία μας και είναι όλα αυτά που κυριολεκτικά δείχνουν πως κάτι περισσότερο έτρεχε από μια απλή αντίδραση αγανάκτησης. Αυτό που κατεγράφει τώρα εκεί το κατέγραψε ένα κινητό τηλέφωνο που πήρε ο συνάδελφος εκεί, το Αρκάδια Voice, και μετά από πολύ μεγάλο κόπο το αποκάλυψε αφού άκουσε όλη τη συνομιλία, γιατί είναι πάρα πολλά λεπτά αυτό το πράγμα, όλο το βίντεο το οποίο έχει τραβηχτεί και έχει ανεβεί στο Αρκάδια Voice. Το έκανε ο συνάδελφος ο Γιάννης Ολάμπρου, ο οποίος έχει το Μοριά News, και το αποκάλυψε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τα γεγονότα μιλάνε από μόνα του. Βλέπετε αυτόν τον κύριο εδώ, τον Καραφλό, ο οποίος είναι, νομίζω ότι είναι ο Ράμπο. Βέβαια με τις πλάτες ολυνών, και βλέπετε ποιο ήταν το σύνθημα. Σκοτώστε τους, αν είναι δυνατόν. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι εκτιμώ ότι αν θα ήταν αυτή τη στιγμή αυτό στην Καλαμάτα, ο κ. Εισαγγελάς της Καλαμάτας θα τους είχε συλλάβει όλους. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει ο εισαγγελάς της Τρίπολης. Αυτό είναι θέμα δικαστικής αργίας. Αλλά επειδή τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά, πάρα πολύ σοβαρά, οι εικόνες έχουν γίνει το γύρο της Ελλάδος. Εν τω μεταξύ δεν είχαν δελτία ειδήσεων Πέμπτη και Παρασκευή. Παρ' όλα αυτά όμως έκαναν το γύρο. Έχουν κάνει το γύρο της Ελλάδος στο διαδίκτυο, έχουν κάνει το γύρο της Ελλάδος μετά Σαββατοκύριακο και στο εξωτερικό έχουν παιχτεί. Από το διαδίκτυο ήδη έχει γίνει χαμός. Αύριο έχει μια συνέντευξη τύπου ο κύριος Στατούλης για αυτά τα θέματα. Τα οποία από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή αυτή η κατάσταση καταρχήν προσβάλλει την δημοκρατία μας, προσβάλλει όλους εμάς και το κυριότερο απ' όλα. Έχει τη χειρότερη εικόνα για την περιφέρεια Πελοποννήσου, την περιφέρεια η οποία πάει να αναπτυχθεί και την περιφέρεια που περιμένουμε επενδύσεις. Όσον αφορά κάποια πράγματα, ότι ηθικός αυτούργος είναι ο κ. Στατούλης, όπως είπε ο κ. Πετράκος, και αυτά τα πράγματα καλώς είναι, καλώς ή κακώς τα θέματα της πολιτικής ευθυξίας του καθενός να τα κρατάνε για τα πολιτικά συμβούλια αυτά και να μιλάνε με πολιτικούς όρους χωρίς αυτά τα γεγονότα και χωρίς αυτές τις ακραίες καταστάσεις. Αυτό έχω να πω εγώ. Το σκοτώστε τους και αυτά τα πράγματα τέτοια δεν είναι ότι είναι ηθικός αυτούργος ο Στατούλης ή είναι ηθικός αυτούργος ο Πετράκος. Μπορούσε να ήταν ο Πετράκος να είχε πάρει μια σωστή ή λάθος απόφαση, μπορούσε ο Μπούκλης ή οποιοδήποτε ο Δράκος, αλλά αυτή τη στιγμή αυτή η κατάσταση η οποία συμβαίνει και η οποία τραυματίστηκε ένας άνθρωπος είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Επίσης θέλω να πω κάτι το οποίο αποκρύπτηκε. Δεν βγήκε στη δημοσιότητα γιατί και εμείς δεν το ξέραμε. Ότι η πρώτη, εγώ την είδα την κοπέλα εκεί πέρα που την πήρε το ασθενοφόρο. Το πρώτο άτομο που το πήρε το ασθενοφόρο ήταν συνάδελφος. Το είπαμε. Συνάδελφος η Ελένη Τράκα, η οποία ήταν από την Τρίπολη και η οποία ήταν και ανταποκρίτρια της Ελευθερίας. Δεν είδα να γράψει τίποτα Ελευθερία για αυτό το θέμα. Δεν είναι θέμα ότι έπρεπε η Ελευθερία αυτή τη στιγμή να πει ότι η Ελένη Τράκα, η δημοσιογράφος τους, τραυματίστηκε. Η πρώτη που την πήρε το ασθενοφόρο. Σε πολύ άσχημη κατάσταση. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας ελπίσουμε ότι δεν θα ξαναδούμε τέτοιες εικόνες. Πολιτικά παιχνίδια πιστεύω. Όμως πάνω στις πλάτες αυτές είμαι και με αίμα κάτω, δεν μπορεί να παίζει κανένας. Άμα θέλουν να λύσουν τα πολιτικά τους παιχνίδια, ο Τατούλης, ο Μπούκλης, ο Δράκος ή ο Πετράκος να τα λύσουν όπως ξέρουν και όπως μπορούν με πολύ ήπιο τρόπο και χωρίς αυτά τα πράγματα. Αυτό. Και πιστεύω ότι έπρεπε αυτή τη στιγμή να υπάρχουν συλλήψεις. Από ό,τι ξέρω δεν υπάρχει σύλληψη καμία. Δηλαδή τότε τι θα γίνει. Υπήρξαν κάποιες την Παρασκευή, έτσι. Κάποιες. Λοιπόν, πάντως στην πραγματικότητα, Θανάση, εγώ έρχομαι σε εκείνο που ανέφερα. Και με αυτό το βίντεο αποδεικνύεται πως κάνουμε λόγο για μια απόπειρα δολοφονίας με ή χωρίς εισαγωγικά. Έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα όταν φεύγουν σπασμένα ποτήρια και φλιτζάνια, μπορεί να έχουμε ακόμα χειρότερες καταστάσεις από αυτές που είχαμε. Και πολύ περισσότερο, πάρα πολύ περισσότερο, μιλάμε και για σκοπιμότητες, έτσι. Κοίταξε, ξέραμε ότι μέχρι τώρα τουλάχιστον βλέπαμε ότι στα γήπεδα γίνεται αυτό. Δυστυχώς έχει γηπεδοποιηθεί και η πολιτική ζωή. Εάν αυτό το πράγμα, η όποια διαμαρτυρία ή όποια αντίδραση εξελίσσεται σε επίπεδο θεσμών, σε καταστάσεις αυτοδικίας, είτε με εγκληματικό τρόπο, είτε με απαξιωτικό τρόπο, είτε διαλύονται θεσμικά όργανα, είτε προπυλακίζονται αιρετοί, έτσι, γιατί έχει σημασία αυτό. Δεν είναι κάποιο συμβούλιο που θα αποφασίσει κάτι
χωρίς δημοκρατικές διαδικασίες και χωρίς να τηρείται η νομιμότητα. Δεν μπορεί λοιπόν σε κάθε περίπτωση οποιοδήποτε είναι αυτός, μεταφερόμενος, αερομεταφερόμενος ή γηγενής, να παριστάνει τον καουμπόι και να μπαίνει μέσα και με διάφορους τρόπους, ας πούμε, όταν δεν του αρέσει κάποιο αποτέλεσμα ή όταν δεν του αρέσει η συζήτηση, και να γίνεται αυτό το οποίο έγινε, το οποίο βεβαίως μας έκανε ρεζίλι στο Πανελλήνιο, δεν το συζητάμε, γιατί έπαιξε σε όλα τα δελτία. Θανάση, απειλήθηκαν ζωές, αυτό είναι το χειρότερο. Απειλήθηκαν ζωές, αλλά εδώ αναλογιζόμαστε τι θα συμβεί, ας αναλογιστεί ο οποιοσδήποτε, είτε είναι του μνημονιακού μετόπου είτε του αντιμνημονιακού μετόπου στην πολιτική γενικότερα, όπως έχουμε συνηθίσει τώρα. Εδώ μιλάμε για μια επένδυση στη δουλειά και το μνημόνιο τώρα, γιατί επένδυση. Οποιοδήποτε αιρετός ή οτιδήποτε ή ό,τι και αν συμβαίνει, εάν αποφασίσουμε να αντιδρούμε με αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει να αναλογιστούμε τι θα συμβεί όταν αυτό επεκταθεί σε όλη την κοινωνική ζωή. Πολύ γιατί σωστά. Τελικά αυτό το πράγμα γίνεται και αυτό το πράγμα δημιουργεί, ας πούμε, τέτοιους κοινωνικούς αυτοματισμούς που ένας τα βάζει με τον άλλον, είτε ανάλογα με τις πολιτικές του πεποιθήσεις, είτε ανάλογα και το χειρότερο με τα οικονομικά του συμφέροντα ή με οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, αυτό το πράγμα θα πρέπει όλοι, εν πάση περιπτώσει, από ό,τι είδα τις ακραίες αυτές καταστάσεις τις καταδίκασαν όλοι. Δεν φτάνει όμως αυτό η φραστική καταδίκη. Πρέπει να προασπίσουν και το θεσμό. Πρέπει να προασπίσουν το κύρος του θεσμού και, εν πάση περιπτώσει, αυτός ο καταλογισμός ευθυνών με τη μία, ποιος είναι ο ηθικός, ποιος είναι ο φυσικός αυτούργος. Δεν τον ενδιαφέρει τον κόσμο αυτό το πράγμα, πολύ σωστά. Να ανταλλάσσουν αυτές τις κατηγορίες από τηλεοράσεις κλπ. Αυτά είναι άλλων δουλειά να τα κρίνουν. Ναι. Και σίγουρα θα πρέπει να υπάρχουν αυτούργοι για αυτή την πράξη, τους οποίους πρέπει να αναζητήσει δικαιοσύνη. Ωραία. Διότι δεν μπορεί να μπαίνει μέσα κάποιος ή κάποια κυρία και να λέει σκοτώστε τους, λοιπόν, στη λειτουργία ενός θεσμικού οργάνου και αυτή τη στιγμή, κακό χωριό είναι τα λίγα σπίτια τώρα, όλοι γνωρίζονται στην Τρίπολη, όλοι ξέρουν τι έχει συμβεί κλπ. Εάν λοιπόν επικρατεί ο νόμος σιωπής για αυτά τα γεγονότα, για τη λειτουργία των θεσμών, τότε να μην περιμένουν ούτε συμμετοχή του κόσμου σε αυτούς τους θεσμούς την οποία επιζητούν, ούτε τίποτα, διότι ο κόσμος θα του γυρίζει την πλάτη όπως γύριζε την πλάτη και στα γήπεδα. Να σας ευχαριστήσω και τους δύο πάρα πολύ. Να καλά. Καλό σε αναστάτωση από σήμερα ο ιατρικός χώρος. Οι εργαστηριακοί γιατροί, μένοντας απλήρωτοι για ένα διάστημα μεγάλο, προχωρήσαν σε αναστολή της αποδοχής των παραπεμπτικών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Ελιάς, κατά την άποψή μου είναι ένα πανηγυράκι. Σήμαναν κινητοποιήσει στον ιατρικό χώρο, με τον Ιατρικό Σύλλογο Μεσσηνίας να προχωρά σε αναστολή της αποδοχής των παραπεμπτικών του ΕΟΠΗ. Να θυμίσω ότι οι εργαστηριακοί ιατροί είχαν μια συνάντηση στις 12 Τρίτου με τον Υφυπουργό Υγείας τον κ. Δημοσίδη, τον Γενικό Γραμματέα του Υγείας τον κ. Πολίζο. Τα αποτελέσματα της συνάντησης αυτής δεν ήταν θετικά. Έκαναν επίσης υπομονή αρκετή και μέχρι τις 30 Τρίτου που περίμεναν, έδωσε έγγραφη ανακοίνωση η ΠΟΣΥΠΗ, αυτή είναι η Πανελλήνια Ένωση Εργαστηριακών Γιατρών, στην οποία προειδοποιούσε ότι αν δεν λάβουν τα οφειλόμενα από τον ΕΟΠΗ θα προβούν σε κινητοποίησεις. Έτσι λοιπόν, τη Δευτέρα, οι δικοί μας οι γιατροί, και μπορώ να σας πω και καθυστερημένα, γιατί περισσότερες ενώσεις των νομών, οι περισσότεροι σύλλογοι εργαστηριακών γιατρών έχουν ξεκινήσει ήδη. Η Αχαΐα, η Κορινθία, η Αθήνα έχουν ήδη ξεκινήσει και από Δευτέρα ξεκινάνε και δική μας εργαστηριακή. Είχαν προειδοποιήσει, δυστυχώς δεν είδαν τίποτα. Οι εργαστηριακοί γιατροί, να θυμίσω ότι είναι μια ειδική κατηγορία γιατρών, είναι αυτοί οι οποίοι στην ουσία χρηματοδοτούν το σύστημα υγείας μέχρι τώρα, από το 1η του Ιανουαρίου, διότι έχουν λειτουργικά έξοδα. Αυτό τους διαφοροποιεί από τους υπόλοιπους κλινικούς γιατρούς. Για να κάνουν τις εξετάσεις πρέπει να πληρώσουν τα δραστήρια, να πληρώσουν τους αντιπροσώπους και όλα αυτά ήταν από την τσέπη τους. Και δεν έχουν πάρει μέχρι τώρα δραχμή. Ο Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας θεωρεί ότι οι κινητοποιήσεις όπως αποφασίστηκαν είναι επιβεβλημένες και η αυτόβουλη συμμετοχή όλων είναι απαραίτητη και προϋπόθεση επιτυχίας. Πέρα από το γεγονός ότι μέχρι τώρα είχαμε τους ασφαλισμένους οι οποίοι, να το σημειώσω αυτό και το παίρνει υπόψη του Ιατρικού Σύλλογου της πόλης μας, οι οποίοι καταβάλουν κανονικά τους εισφορές τους, να πρέπει να πληρώνουν τα φάρμακά τους, διότι δεν δέχονται οι φαρμακοποιοί,
Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις πλήρωναν τον γιατρό τους, διότι οι γιατροί που είχαν ενταχθεί ήταν πολύ λίγοι και τα ραντεβού ήταν πολύ μακριά και αναγκάζονταν να πάνε σε ελεύθερους επαγγελματίες γιατρούς. Τώρα προστίθεται και ο Βραχνάς ότι θα πρέπει να πληρώνουν και τις εργαστηριακές τους εξετάσεις. Το ξέρουμε ότι είναι τραγικό για τους ασφαλισμένους, έχουμε ζητήσει επανειλημμένα συγγνώμη, αλλά νομίζουμε ότι πλέον η υπεύθυνη είναι η πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Υγείας Εργασίας, καθώς και η ηγεσία του ΕΕΠ. Δεν νομίζω δηλαδή ότι μπορούν άλλο αυτοί οι άνθρωποι να αντεπεξέλθουν στο να χρηματοδοτούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Να περάσουμε εμείς στα αγροτικά μας θέματα για να καλησπέρασουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας. Έχουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσσηνίας, τον κύριο Βασίλη Κοζομπόλη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κανολόπουλε. Λοιπόν, υπάρχει μια εξέλιξη αναφορικά με τη σημερινή συνεδρία της Ένωσης για το ζήτημα που είχε ανακύψει με την επιπλέον χρέωση, η οποία κόλλησε, να το πούμε έτσι απλά, στην όλη διαδικασία των ενεργοποιήσεων. Αποδεσμεύεται τελικά και λίγο να εξηγήσουμε τι αφορά αυτή η επιπλέον χρέωση και γιατί φτάνει σε ένα τέτοιο υψηλό ποσό. Υψηλό ποσό δεν είναι. Είναι 24 ευρώ, είναι συν το ΦΠΑ και σε κάθε περίπτωση είναι εθελοντική. Εμείς δεν υποχρεώσαμε κανέναν παραγωγό θέλει δεν θέλει να το πληρώσει. Οι παραγωγοί που αισθάνονται ότι εξυπηρετούνται από εμάς, γιατί τους παρέχουμε ένα σωρό επιπλέον πράγματα πέραν από την απλή ενεργοποίηση για την οποία παίρνουμε αυτά τα 22 ευρώ που παίρνουμε από το Υπουργείο, αφορά άλλες εργασίες επιπλέον τις οποίες μπορούμε να τις απαριθμίσουμε αν έχετε χρόνο. Και συν το ότι βεβαίως βγάζουμε και τα συνεργεία έξω. Θα μπορούσε, κύριε Κοζομπόλη, να ρωτήσω κάτι εγώ. Θα μπορούσε αυτή η επιπλέον, ας το πούμε, εργασία που γίνεται από την ΕΑΣ, η οποία είναι αυτονόητη για τους παραγωγούς, ότι όντως γίνεται, θα μπορούσε να χρηματοδοτείται όχι από τους παραγωγούς αλλά από το Υπουργείο. Θα μπορούσατε να διεκδικήσετε αυτά τα χρήματα στο πλαίσιο της όλης διαδικασίας των εργοδοτήσεων. Βεβαίως, αυτό έχουμε πει και σε επίπεδο Πασεγιές και στο Προσωπουργείο, ότι το προηγούμενο καθεστώς, όταν ήταν υπουργός η κυρία Μπατζελή, ήταν 68 ευρώ για τους αγρότες που έδωσε για τη δωρεάν ενεργοποίηση και πλήρωναν κάποιο, τέλος πάντων, κοινά αποδεκτό τιμοκατάλογο οι ετεροεπαγγελματίες. Ήταν η καλύτερη λύση αυτή. Και τώρα, σε αυτή την περίπτωση, βεβαίως θα μπορούσε το ελληνικό κράτος, λοιπόν, το δημόσιο να καλύψει αυτές τις δαπάνες, τουλάχιστον για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και οι ετεροεπαγγελματίες να είχαν μια ελάχιστη αυτή. Αυτή τη στιγμή το ποσό αυτό που δίδεται με τα 22 ευρώ είναι μια οριζόντια. Μια οριζόντια αμοιβή, ας πούμε, για την οποία καταλαβαίνετε ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν πάνω από 50-70 ευρώ η κάθε αίτηση. Λοιπόν, αλλά πέραν αυτού, εμείς ούτως ή άλλως έχουμε συμφωνήσει, καλώς ή κακώς έχουμε συμφωνήσει για την ενεργοποίηση. Έχουμε υπογράψει μια σύμβαση με το Υπουργείο, με τον ΠΚΠ και είμαστε υποχρεωμένοι να την διασφαλίσουμε. Άρα, οι παραγωγοί που θα έρθουν από αύριο στα γραφεία της Ένωσης που έρχονταν μέχρι τώρα, δεν πληρώνουν κάτι έξτρα. Δεν πληρώνουν όσον αφορά την ενεργοποίηση. Αυτό τα επιπλέον που τους παρέχουμε τα αντιλαμβάνονται και θεωρούν συμφέρον τους να έχουν με την έννοια του τεχνικού συμβούλου, δηλαδή, που έχει η Ένωση με το προσωπικό της, να τους προστατεύσει από διάφορες από διάφορα δύσκολα σημεία που μπορούν να την πληρώσουν χωρίς λόγο και να χάσουν και πολλά χρήματα. Δηλαδή, εμπιστεύεται, ας πούμε, ο παραγωγός στην οργάνωση 12 μήνες το χρόνο να του χειρίζεται τα πράγματα έτσι και να τον κατευθύνει στις σωστές αυτές κινήσεις. Όλο αυτό είναι ένα κόστος για μας και δεν είναι και υποχρεωτικό. Αν ο άλλος λέει ότι εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη και δεν με ενδιαφέρει και δεν θέλω καμία... Υπάρχει κάποιος, κύριε Κοζομπόλη, υπάρχει κάποιος κινδυνός. Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι, ιδιαίτερα τώρα με Ε9. Υπάρχει μεγάλο ζήτημα με τους παραγωγούς. Το 90% των προσερχομένων παραγωγών προς ενεργοποίηση δεν ταυτίζεται η δήλωση καλλιέργειας με το Ε9. Δεν πρέπει να το πάρουμε αψήφιστα αυτό το πράγμα. Είναι πολύ σοβαρό, διότι μπορεί οι παραγωγοί αυτοί να έχουν προβλήματα στο μέλλον στην πληρωμή τους. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Το άλλο είναι τα συνεργεία που βγάζουμε έξω και επιπλέον έχουμε ένα κόστος. Αλλά όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Δηλαδή, με τα 22 ευρώ που παίρνουμε εμείς, είναι απλά να εισάγουμε τα στοιχεία της αίτησης του παραγωγού, την υπογραφή του παραγωγού που έχει να κάνει
με την ενεργοποίησή του, τον ΕΛΓΑ του και το Μητρό του. Ρε. Τίποτε άλλο. Όλα τα υπόλοιπα εμείς που επιπλέον και πέρα της ενεργοποίησης βεβαίως, υπηρεσίες που προσφέρουμε, είπαμε ένα ελάχιστο ποσό που είναι 24 ευρώ συν το ΦΠΑ. Και σε κάθε περίπτωση αυτό που εξηγήσαμε σήμερα και στο Συμβούλιο και στην Πασεγές και προς το Υπουργείο είναι ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι στην ευχέρεια του παραγωγού. Βεβαίως οι παραγωγοί μας εμπιστεύονται και το αποδέχονται, αλλά αν κάποιος δεν το θέλει, δεν είναι υποχρεωτικό από την πλευρά μας να το επιβάλλουμε με το ζόρι. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Πάμε στα υπόλοιπα θέματα. Ασφαλιστήριες κάρτες σε 85.000 μαθητές της Πελοποννήσου παρέδωσε σε ειδική εκδήλωση υπεύθυνος εκπαίδευσης η πρόεδρος της εταιρείας Λαρσινός ΑΕ. Στην εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαν αρκετοί εκπρόσωποι φορέων, η πρόεδρος της εταιρείας, Ευγενία Λαρσινού, δήλωσε την ικανοποίησή της, αφού, όπως επεσήμανε, στους νέους πρέπει ειδικά στις μέρες μας να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα. Κάρτες ασφάλισης σε 85.000 μαθητές της περιφέρειας Πελοποννήσου παρέδωσε η εταιρεία Λαρσινός, ανταποκρινόμενη στην πρωτοβουλία του Περιφερειακού Συμβουλίου να ενεργοποιήσει τις κοινωνικές δυνάμεις του τόπου με στόχο την επίτευξη της συνοχής τους. Η πρόεδρος της εταιρείας, Ευγενία Λαρσινού, τόνισε πως πάντα η εταιρεία εκινείται με βάση το τρίπτυχο προσπάθεια, σεμνότητα, αλληλεγγύη. Αλλά η αλληλεγγύη, όχι έτσι όπως την ξέρουμε από το περίσευμα. Η αλληλεγγύη από το υστέρημα και όταν μας χρειάζεται ο συνάνθρωπός μας. Εύχομαι να είναι τα παιδιά όλα καλά και είναι μεγάλη χαρά για μένα να μπορώ σήμερα, στο τέλος της ζωής μου, να προσφέρω αυτή τη χαρά ή τη μικρή εξυπηρέτηση για τα παιδιά. Η κυρία Λαρσινού σε μια σεμνή τελετή στην έδρα της περιφέρειας παρέδωσε τις κάρτες αυτές στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Πελοποννήσου και κατ' επέκταση στους διευθυντές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στους κατατόπους νομούς με τους εκπροσώπους φορέων που συμμετείχαν σε αυτήν να δηλώνουν την ικανοποίησή τους και να ευχαριστούν για αυτήν την πολύ σημαντική προσπάθεια. Πρόεδρος της εταιρείας Λαρσινός ΑΕ, η κυρία Ευγενία Λαρσινού, υλοποιώντας την απόφαση του Περιφερειακού μας Συμβουλίου για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, αλλά και την μεγάλη προσφορά της εταιρείας Λαρσινός ΑΕ, θα παραδώσει τις κάρτες ασφάλισης. Αυτή η πράξη της δική σας και της εταιρείας σας δεν μας γεννά μόνο από συγκίνηση, αλλά και από ελπίδα ότι θα βρούμε και στο μέλλον μιμητές αυτής της προσπάθειας, όπου ειλικρινά έτσι θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί να βάλουμε ένα λιθαράκι για να μπορέσει να αναβαθμιστεί και η ποιότητα της εκπαίδευσης. Εμείς στην Κόρινθο είμαστε περήφανοι για την εταιρεία Λαρσινός. Γνωρίζουμε τη διαδρομή, μια δύσκολη διαδρομή αυτής της εταιρείας και είμαστε περήφανοι για την εξάπλωσή της σε όλη τη χώρα και ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο. Η συγκεκριμένη πράξη δείχνει το δρόμο της διεξόδου από την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα ο ελληνικός λαός και δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο παρά η επένδυση επάνω στο νέο άνθρωπο, επάνω στον μαθητή, επάνω στη γνώση. Αυτός είναι ο πιο σκληρά εργαζόμενος. Σε αυτόν λοιπόν πρέπει κάτι να κάνουμε. Να του φτιάξουμε ένα στέκι στην Πελοπόννησο. Και είπα, πρότεινα, το Περιφερειακό Συμβούλιο να υιοθετήσει μία πλατεία, να την ονομάσουμε πλατεία του πιο σκληρά εργαζόμενου ανθρώπου, του μαθητή, να φτιάξουμε το άγαλμα του εργαζόμενου μαθητή και κατά αυτόν τον τρόπο να συμβολήσουμε και πώς θα πρέπει και πού θα πρέπει να στραφούμε για να βγούμε έξω από το αδιέξοδο. Είναι καλό το αίτημα περί μεταρρυθμίσεων. Αλλά η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που πρέπει να γίνει σε αυτόν τον τομέα στη χώρα μας είναι η βαθιά πίστη μας ότι η ελπίδα για να βγούμε από αυτή την κρίση είναι οι πραγματικές επενδύσεις πάνω στα θέματα της παιδείας. Και επειδή πολλές φορές σε αυτόν τον τόπο λειτουργούμε παντελώς αλωθικά, θα ήθελα να πω ότι επενδύσεις σημαίνει επενδύσεις, επενδύω στην παιδεία και όχι αυτή τη στιγμή, από χρόνο σε χρόνο. Και λόγω της κρίσης να περιορίζονται οι επενδύσεις στην παιδεία.
Μια ακόμα σημαντική τιμητική διάκριση ήρθε για το ελαιόλαδο της Καλαμάτας. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας τιμήθηκε με το Χρυσό Βραβείο Γεύσης για το ΠΟΠ Καλαμάτα του. Μία ακόμα σημαντική τιμητική διάκριση και ουσιαστικά πιστοποίηση της ποιότητας του ελαιολάδου της Καλαμάτας έρχεται από την συμμετοχή του Αγροτικού Συνεταιρισμού της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας στο 5ο Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ελιάς. Εκεί το απονεμήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Στρατηγικού Σχεδιασμού το Χρυσό Βραβείο Γεύσης. Το λάδι του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καλαμάτας είχαμε την ευκαιρία στην έκθεση Ελιά και Ελαιόλαδο να πάρει μία από τις μεγαλύτερες διακρίσεις που υπήρχαν, αυτή του Χρυσού Βραβείου, για τη γεύση του και επίσης να διακριθεί σε ελαιόλαδα τα οποία δεν ήταν μόνο συνεταιριστικά αλλά και ιδιωτικές ετικέτες, και με τη διαδικασία αυτή αναδείχθηκε η ποιότητα την οποία έχουν τα ελαιόλαδά μας. Στη διαδικασία αυτή συμμετείχαν, όπως είπα, ελαιόλαδα από όλη την Ελλάδα. Συγκεκριμένα υπήρχαν από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη και από τα νησιά της Ελλάδος, και εκεί αποδείχθηκε η ποιότητα και του προϊόντος τον οποίο εμείς διαθέτουμε. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η προσπάθεια αυτή, αφού επιβραβεύθηκε και από τους παράγοντες και από την Επιτροπή του Υπουργείου, αλλά και από όλη τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σχεδιασμού που έχει κάνει αυτή τη διαδικασία, αποδείχθηκε ότι τα ελαιόλαδά μας μπορούν να βγουν προς τα έξω. Χρειάζονται τα βραβεία για να μπορέσουμε και αποδεδειγμένα να δείξουμε ότι έχουμε την ποιότητα στο ελαιόλαδο, που είναι το κύριο προτέρημα του μεσσηνιακού ελαιολάδου, και ευελπιστούμε ότι στο μέλλον θα μπορέσουμε αυτό να το κεφαλοποιήσουμε, που σημαίνει ότι θα μπορέσουμε να πάμε καλύτερα σαν προϊόν όσον αφορά τις τιμές. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best από όλους. Όσοι και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.